Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, πολλοί είναι οι καταναλωτές που θα επιλέξουν να δωρήσουν σε παιδιά τις αγαπημένες τους ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικά παιχνίδια, που όμως κρύβουν κάποιους κινδύνους. Σε περίπτωση που αγοραστεί για τα παιδιά κάποιο ηλεκτρονικό δώρο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πριν αγοράσω ένα παιχνίδι ή ακόμα και αυτό το παιχνίδι που παίζει ήδη το παιδί μου στο σπίτι, πρέπει να ελέγξω αν είναι για την ηλικία του. Θα δείτε δηλαδή 13 συν για παιδάκια ηλικίας 13 ετών και άνω, 3 συν κτλ. Και τι περιέχει, γιατί γράφει αν περιέχει βία, αν περιέχει σεξουαλικό περιεχόμενο, αν περιέχει μίσος, αν περιέχει ρατσισμό. Οπότε μετά πρέπει και εγώ να κάνω την υπεύθυνη επιλογή μου σαν γονέας, αν αυτό επιτρέπω να το δώσω στο παιδί μου ή όχι. Παρ' όλα αυτά, να το πούμε και αυτό, υπάρχουν κάποια παιχνίδια που μπορεί να λένε ότι δεν είναι πολύ βία, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, δεν φαίνονται αίματα ή σκοτωμή στην οθόνη κτλ. Αλλά το κόνσεπτ, το σκεπτικό δηλαδή του παιχνιδιού, παραμένει βίαιο. Εκεί ένας γονέας μπορεί να επιλέξει ότι αυτό δεν είναι για το δικό μου παιδί. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως δεν είναι όλα τα παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι ότι κάτι έχουν να δώσουν αναπτυξιακά σε ένα παιδάκι μικρής ηλικίας. Να πούμε, για παράδειγμα, όταν ένα παιδάκι 3 χρόνων να παίξει ένα παιχνίδι ή 4 χρονών και να το προτείνουμε αυτό ως γονείς. Αν κάποιος γονέας παρόλα αυτά θέλει να παίξει το παιδί του κάποιο παιχνίδι, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει θα είναι να δει τι παιχνίδι είναι. Να έχει ψηλό ποιοτικό περιεχόμενο, ακόμα να είναι εκπαιδευτικό. Υπάρχουν πολλές έτσι ωραίες εφαρμογές να τις κοιτάξει, να τις δει σε σχέση με αυτό το παιχνίδι που θα αποφασίσει να δώσει στο παιδί του και να μπει με έναν πολύ πολύ οριοθετημένο τρόπο. Αν έχω παιδί μικρής ηλικίας, μπορώ να βάλω και κάποιο φίλτρο προστασίας για να αποφύγω όλες αυτές τις κακοτοπιές, ακατάλληλο περιεχόμενο, περιεχόμενο στο διαδίκτυο που είναι για ενήλικες. Ας μην ξεχνάμε ότι το διαδίκτυο είναι για ενήλικες φτιαγμένο, δεν είναι για μικρά παιδιά. Μπορούν μέσα να βρουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να τα προστατέψω εδώ. Και από εκεί και στο εξής, μαζί με το παιδί, προσπαθώ να βρω, να ακούσω το παιδί, να ακούσω τις ανάγκες και να βρω μια λύση που να είναι δίκαιη και για όλα τα μέλη της οικογένειας. Οι έξυπνες συσκευές χρησιμοποιήθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα και εύρος στην περίοδο της πανδημίας. Και για το λόγο αυτό απαιτείται καλή, στενή και δυνατή σχέση με τα παιδιά, ούτως ώστε να απευθυνθούν σε εμάς ακόμη και σε περίπτωση που κάνουν κάποιο λάθος ή δυσκολευτούν σε κάτι αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο και γενικά όλα αυτά που κάνουμε μέσα εκεί και τα παιδιά είναι ένας τεράστιος κόσμος. Μπορώ να μπω να επικοινωνήσω, να διασκεδάσω, να εκπαιδευτώ, να μιλήσω με τους συγγενείς μου που είναι μακριά και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πρέπει να δω τι κάνει αυτό το παιδί όταν κάθεται εκεί, με τι περιεχόμενο ασχολείται και σε καμία περίπτωση να μην παραμελεί την καθημερινή του ζωή, τις δραστηριότητες του, τους φίλους του, τα διαβάσματα προκειμένου να είναι εκεί. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των πανευρωπαϊκών οργανισμών In Safe, In Hope, που χαράζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για να ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου.